Η διαμάχη για τον Ισπανικό νόμο περί αμνηστίας για εγκλήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο πολιτικέ ομάδε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Φιλελεύθεροι, ζήτησαν μια συζήτηση με επίκεντρο αυτό που θεωρούν ω παραβίαση του κράτου δικαίου. Ενώ επιμένουν ότι η νομιμότητα τη κυβέρνηση στην Ισπανία δεν αμφισβητείται, πιστεύουν ότι ο νόμο μπορεί να καταλήξει να υπονομεύσει τη δικαστική ανεξαρτησία στην Ισπανία. Γι' αυτό ανησυχούμε για ορισμένε από τι εξελίξει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να διατηρήσουμε το κράτο δικαίου υψηλά, όχι μόνο στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στι κλασικέ ευρωπαϊκέ χώρε. Είναι προφανέ ότι ο Σάντσεφ το κάνει αυτό μόνο για να πάρει τι 7 ψήφου από τον Πουτσδεμόν. Άρα πρόκειται για τον προσωπικό του εγωισμό. Η Κομισιόν αξιολογεί τώρα τον νόμο και θα συναντηθεί με έναν Ισπανό εκπρόσωπο την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει το κείμενο. Ο Didier Reinders, αρμόδιος επίτροπος για την ανάλυση του νόμου, είπε ότι η αξιολόγηση θα είναι ανεξάρτητη και αντικειμενική. Για τους σοσιαλιστές είναι απλώς ακόμα μια πολιτική διαμάχη με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και λέει ότι το κείμενο είναι ένας τρόπος έναρξης μιας διαδικασίας εθνικής θεραπείας. Κυρίε και κύριοι, μπροστά στη μεγαλύτερη εδαφική κρίση τη Ισπανική Δημοκρατία υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι. Ο αποτυχημένο δρόμο τη επιβολή και των απειλών ή ο δρόμο του διαλόγου, τη κατανόηση και τη συμφιλίωση. Κύριε Βέμπερ, το ψέμα δεν είναι σωστό και έχετε πει ψέματα. Ο νόμο θα αμνηστεύει εγκλήματα που σχετίζονται με το κίνημα ανεξαρτησία μεταξύ του 2012 και του 2023 και θα μπορούσε να ωφελήσει εκατοντάδε συμπεριλαμβανομένου του Κάρλα Πουσδεμόν, πρώην Καταλανού Προέδρου, που κατέφυγε στο Βέλγιο μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. Γεννήθηκε ω μια συμφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Σάντσεθ και δύο κομμάτων τη Καταλανική Ανεξαρτησία για την επανεκλογή του και έχει προκαλέσει μεγάλε αντιδράσει εντό Ισπανία.